Πάμε να φιλοξενήσουμε καταρχήν τον προπονητή της ανόρθωσης, τον κύριο Άριστο Αρίστου. Άριστε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι έχετε καταφέρει να κερδίσετε την ΑΕΛ τρεις φορές, σας δίνει ψυχολογικό προβάδισμα εν ώψη του τελικού, του πρώτου. Συγγνώμη, σας ακούω. Λέω, αυτό το πλεονέκτημα, αυτές οι τρεις νίκες σας δίνουν πλεονέκτημα για την τελική φάση του πρωταθλήματος. Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι σημαντικό όπως τα τρία παιχνίδια που παίξαμε φέτος με την ΑΕΛ έχουμε πάρει τις νίκες και μια σημαντική νίκη στο κύπελλο. Αλλά εντάξει, έχει κάνει και αλλαγή η ΑΕΛ με την ξένη παίχτρια που ξέρουμε έχει αλλάξει τον τρόπο που παίζει η ΑΕΛ, είναι πιο πλήρω το παιχνίδι τους. Και ότι για να πούμε, τα play-offs είναι μια ειδική περίπτωση που εντάξει, δεν έχει σχέση με τα παλιά, τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι ποιος το θέλει περισσότερα, είναι 5 παιχνίδια και όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σε αυτό νομίζω το σημείο του πρωταθλήματος στην τελική φάση και οι δύο ομάδες το θέλουν το τρόπαιο του πρωταθλητή. Τι είναι αυτό που πιστεύεις, Άριστε, ότι θα κρίνει ουσιαστικά σε ποια ομάδα θα πάει ο τίτλος του πρωταθλητή, της πρωταθλήτριας ομάδας? Εντάξει, νομίζω επειδή και οι δύο ομάδες παίζουν ένα γλίωρο παιχνίδι με ένταση και στην άμυνα, προσπαθούμε να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όπως φαντάζεσαι τέτοια παιχνίδια γίνονται αρκετά λάθη. Πιστεύω όποιος κρατήσει και τα turnovers του χαμηλά και παίξει με πιο πολύ συγκέντρωση, καθαρό μυαλό, είναι μάλλον η ομάδα που θα μπορεί να πάρει τις νίκες. Πάντως πρέπει να ομολογήσουμε όλοι μας, παρακολουθώντας ειδικά τον τελικό του κυπέλου, ήταν μια αναμέτρηση πραγματικά διαφήμιση του αθλήματος και γενικότερα έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη, δεν ξέρω αν συμφωνείς κιόλας μαζί μου, για το τι περιμένουμε στην τελική φάση από τις δύο ομάδες. Από ό,τι βλέπουμε και από πέρσι που βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι γενικά το επίπεδο του γενικού μπάσκετ στην Κύπρο έχει ανέβει και πάρα πολύ. Έχουμε και μικρές παίχτριες που έρχονται μέσα. Είναι οι πιο εμπειρές παίχτριες που έχει κάθε ομάδα. Εντάξει, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Καθυστέρησε λίγο ίσως το γενικό να αλλάξει, να πάρει αυτό το άλμα που βλέπουμε τώρα, αλλά βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια είναι πλέον, δεν το ζηλεύει τίποτα το αντρικό το μπάσκετ, είναι ψηλά σκορ, είναι δυνατές άμυνες, τρέχουν οι παίχτρες, είναι πολλά θεαματικό τα παιχνίδια. Κάλιο αργά παρά ποτέ, λέει ο λαός μας, οπότε ας περιοριστούμε και σε αυτό. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, περιμένατε τόσο νωρίς την κατάκτηση ενός τροπαίου και το να είστε τόσο κοντά στο να καταφέρετε τον double στην ανόρθωση? Δεν ξέρω πώς να απαντήσω αυτή την απάντηση. Ήταν κάτι που, ναι, ήταν στα πλάνα μας, ήταν στα σχέδια μας από πέρσι που ξεκινήσαμε. Αλλά όπως ξέρουμε όλοι, όπως φαντάζεσαι, είναι κάτι που άλλο να το λες και άλλο να πραγματοποιείται. Είναι ένα δύσκολο σχέδιο που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά με όλους τους ανθρώπους που την ομάδα, προπονητικό team, προέδρους, τεχνικούς, παίχτριες, όπως φαντάζεσαι να φέρνεις καινούργιες παίχτριες, 14 παίχτριες να φτιάξεις μια ομάδα, είναι ένα δύσκολο έργο, αλλά επειδή είναι τόσο ομαδικό το πείγμα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο στο σωματείο, είναι κάτι που επέτυχε πάρα πολύ γλυκό και ναι, φτάσαμε σε έναν τρόπο πάρα πολύ γλυκό, όπως τα είχαμε στα σχέδια και προχωρούμε τώρα. Μάλιστα. Άρχισα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στην τελική φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Γεια σου. Γεια σου.